πάμε στο πιο δύσκολο κομμάτι της απόψινής εκπομπής, θα έλεγα, της βραδιάς. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουν περάσει 4 λεπτά, ο Στέργιος, ο Διογένης και ο Γιώργος. Εσείς δεν μας παρακολουθούσατε, εγώ είχα πάει πίσω για να δω τι γίνεται και τα είδα τα παιδιά πίσω από τα φώτα και τους προβολείς να είναι μεταξύ τους σκυθροποί και βεβαίως γεμάτη αγωνία. Δεν θέλω να παρατείνω καθόλου την αγωνία και του τηλεοπτικού κοινού αλλά και των παιδιών. Γι' αυτό λοιπόν ελάτε κοντά μου και οι τρεις παιδιά. Και ο Γιώργος ο Ντούρος και ο Διογένης και ο Στέργιος. Διευκολύνετε λίγο αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη τα παιδιά εισπράττουν και οι τρεις την αγάπη σας, όσον είστε εδώ και όσον από το σπίτι βέβαια. Ο Διογένης, ο Γιώργος και ο Στέργιος λοιπόν. Δύο από τα παιδιά θα μείνουν στο Greek Idol και ένας θα φύγει. Βλέπω αγωνία και στα πρόσωπα της Κριτικής Επιτροπής. Όταν κάναμε τα σχόλια όμως, παρακαλώ. Η δουλειά σας είναι, λέω. Παρακαλώ. Η δουλειά σας παρακαλώ. Είναι. Αστειεύομαι. Για να σπάσει λίγο έτσι αυτή η αγωνία. Λοιπόν. Ο Γιώργος Ντούρος. Θυμούνται αυτή τη βραδιά, φαντάζομαι. Ο Στέργιος είναι η δεύτερη φορά. Στέργιε, η δεύτερη φορά. Ε? Παραμένεις από τους τελευταίους, εννοώ. Λοιπόν, αφού χειροκροτήσατε τον Γιώργο, θα παρακαλούσα να συμμεριστούμε λίγο την αγωνία και του Διογέννη και του Στέργιου. Γιατί και ο Στέργιος έχει κοινό εδώ και ο Διογέννης έχει κοινό. Τώρα λοιπόν. Θα σας πω, κυρίες και κύριοι, ποιος θα μείνει από τους δύο στο Greek Idol. Εσείς οι τηλεθεατές από το σπίτι. Αποφασίσατε. Να παραμείνει στο Greek Idol ο Στέργιος. Ο Διογένης
είναι αυτός που απόψε αποχωρεί από το Greek Idol όμως. Έτσι, μπράβο, θέλω να είμαστε όλοι όρθιοι και να χειροκροτήσουμε και το Διογέννη μας, γιατί και αυτός προσπάθησε να δώσει μέσα στο Greek Idol τον καλύτερό του εαυτό. Του ευχόμαστε όλοι εμείς από την παραγωγή και εγώ και η Κριτική Επιτροπή καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει από εδώ και πέρα. Ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο Δημήτρης, η Μάρο και ο Κώστας μου είπαν ότι θέλουν περίπου λίγα δευτερόλεπτα. Κάτι θέλει να μου πει ο Πέτρος, ο Δημήτρης, δεν ξέρω ποιος. Πέτρο μου, εσύ. Ναι, νομίζω ότι σήμερα... Να ακούσω, παιδιά. Νομίζω ότι σήμερα, στο να αποχωρήσατε, έφταξε η επιλογή του τραγουδιού. Ήταν λάθος, μεγάλο λάθος. Και λιγότερο λίγο και το styling που σου κάνανε και σε ντύσανε με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι έχει μια πολύ καλή λαϊκή φωνή. Συμφωνώ ακριβώς. Πολύ καλή λαϊκή φωνή. Πάρ' το μικρόφωνο, Διογέννη. Που έχει μια πολύ καλή λαϊκή φωνή. Δεν πρέπει να τραγουδάς ξένα. Είδα και μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή να τα πάει να τραγουδίσει Σινάτρα και τον έχει σκοτώσει. Δεν το έγραψε κανένας. Εγώ το λέω. Αν ο Λί Όσβαλντ έμεινε ο άνθρωπος που σκότωσε τον Τζον Κένεντι, να μην μείνει εσύ ο άνθρωπος που σκότωσε τον Σινάτρα, έτσι. Όχι μόνο, εντάξει. Καλά, και εσείς απόψε. Όχι. Συγγνώμη τώρα. Δεν του πάει αυτό, ρε παιδάκι. Δεν υπήρξε ένας από εσάς που να μην. Έκανε λάθος. Μα έκανε λάθος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, Πέτρο μου. Δεν αποφασίζουν μόνο τους 100% τα παιδιά. Επιλέγουν τα τραγούδια το είδωλό τους. Τι άλλο είχε. Αλλά εντάξει, ήθελε να του είπατε όλοι να ρισκάρει. Και εγώ, τον άλλον παικτό. Εγώ του πάνω τραγουδάει λαϊκά. Όχι εσύ, από την Κριτική Επιτροπή. Ο καπετάνιος. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω το Διογέννη συγκινημένο. Είναι λογικό να είσαι συγκινημένος. Ήταν όμως ωραία εμπειρία αυτή. Πέρασε πάρα πολύ με τα παιδιά, έχουμε γίνει όλοι φίλοι. Και δεν θα χαθούμε. Όχι, δεν θα χαθούμε σε καμία περίπτωση. Την επόμενη εβδομάδα θα παραμείνουν 6 υποψήφοι. Και θα έρχομαι να σας βλέπω και στα live, σε όλα. Ορίστε. Μέχρι το τελευταίο. Θα έρχομαι να σας βλέπω μέχρι το τελευταίο. Να έρχεσαι, Διογέννη μας. Να έρχεσαι, αγόρι μου. Όπως θέλω να σας πω το εξής, πριν κλείσω για δευτερόλεπτα μόνο, θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνετε απόψε κοντά μας και να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα τα παιδιά μας είναι 6. Τι σημαίνει αυτό? Θα τραγουδάνε 2 κομμάτια. Και θα διαγωνίζονται σε 2 κομμάτια από την επόμενη εβδομάδα. Είναι πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός. Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα τώρα. Και το θέμα μας της επόμενης εβδομάδας είναι rock κομμάτια, όπου εδώ είναι διαφορετικό είδος που θα ερμηνεύσουν τα παιδιά. Το δεν θα πάμε δηλαδή στην πεπατημένη. Λοιπόν, Διογέννη, χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας στο Greek Idol. Να σε καλά, αγόρι μου. Καλό σας βράδυ, σας περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, στη Δευτέρα, στις 9. Να είστε καλά.